μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με την ουσία του θέματος όπως την αντιλαμβάνομαι. 80% των αποφυλακιστέντων από φυλακές β' τύπου σαν τη δική μας επιστρέφουν στις φυλακές μετά την αποφυλάκησή τους. Όσοι από αυτούς έχουν περάσει από σχολεία φυλακών επιστρέφει 10%. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας των φυλακών Κέρκυρας μαζί με την Ελλάς COVID-19 θα κατασκευάσουν 3D ασπίδες προστασίας προσώπου για τους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Ο Διευθυντής του Σχολείου των Φυλακών, Κυριάκος Κολέσης, επισήμανε τη σημασία αυτής της κίνησης, καθώς οι κρατούμενοι βρίσκουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από το περιβάλλον του κλεισμού. Η προσφορά του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών δεν αποτελεί μια προσφορά μόνο στη μάχη κατά της πανδημίας, αλλά είναι και ένα δείγμα ότι το σχολείο, πέρα από το σοφρονιστικό του χαρακτήρα, είναι ανοιχτό να προσφέρει και στην κοινωνία. Ο Κυριάκος Κολέσης μίλησε στο Start στην εκπομπή Πρώτο Βήμα Ξενηρό Λέλα σχετικά και με την πρωτοβουλία του σχολείου, αλλά και την εξέλιξη όλου του εγχειρήματος. Υπάρχει λοιπόν, έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και λίγο καιρό η πλατφόρμα Hellas COVID-19, η οποία στην ουσία δίνει τη δυνατότητα σε φορείς ή σε ιδιώτες που έχουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό, μιλάμε κυρίως για εκτυπωτές 3D, να συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια, σε ένα κοινοτικό εγχείρημα ώστε να στηριχθεί με υγειονομικό εξοπλισμό το σύστημα υγείας, ναι, τα νοσοκομεία της χώρας. Εμείς λοιπόν στα σχολείο ήρθαμε σε επαφή με την πλατφόρμα αυτή. Ο επικεφαλής, ο συντονιστής, ο Σίμος Κόκκινος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ένα σχολείο φυλακών και μάλιστα από την περιφέρεια, έχει και αυτό την σημασία του, ενεργοποιείται και μέσω των κρατουμένων έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην τοπική κοινωνία και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε την παραγωγή στελεχών για αυτές τις μάσκες. Πείτε μου λίγο, κύριε Διευθυντά, πόσα άτομα είναι στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στις φυλακές? Το σχολείο φιλοξενεί μονίμως 2 τμήματα, δεν έχει δυνατότητα για περισσότερα. Συνολικά είναι γύρω στα 35 άτομα. 35 άτομα. Τα 35 άτομα, ναι. Κάθε τμήμα από τα 2 τμήματα, από τους 2 κύκλους, αντιστοιχεί στο διετές πρόγραμμα σπουδών. Και να θυμίσω και εδώ, γιατί ίσως δεν είναι γνωστό σε όλους, ότι τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσια γυμνάσια. Δίνουν απολυτήριο τίτλο ισότιμο με το γυμνασίου, που σημαίνει ότι οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο, στο οποίο δεν υπάρχει στις δικές μας φυλακές προς το παρόν. Παρ' όλα αυτά όμως τους δίνει δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλη την διαδικασία της εκπαίδευσης και μετά. Τι είπαν οι μαθητές λοιπόν του σχολείου? Δεν μου αρέσει να τους αποκαλώ κρατούμενους, θέλω να τους πούμε μαθητές. Τι είπαν λοιπόν οι μαθητές για αυτή την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή εν μέσω μιας πανδημίας και οι ίδιοι να συμβάλλουν και να βάλουν ένα λιρθαράκι? Τι είπαν, συμπτωματικά το κανάλι σας το ξέρει καλύτερα. Γιατί από ό,τι έμαθα πριν από λίγες μέρες, ένας από τους κρατούμενους, ανώνυμα νομίζω, πήρε τηλέφωνο και δήλωσε την πρόθεση μιας ομάδας κρατουμένων μαθητών να συμμετέχουν σε άλλες εθελοντικές δράσεις, όπως την εθελοντική αιμοδοσία, και δήλωσε επίσης και την αγωνία του για το κλείσιμο του σχολείου. Έτσι λοιπόν έχετε από πρώτο χέρι πληροφόρηση. Για το συγκεκριμένο τώρα, για τη συγκεκριμένη δράση, ξεκινήσαμε μαζί με τους μαθητές να στείλουμε, να σχεδιάζουμε το πρόγραμμα αυτό. Όμως στις 11 Μαρτίου μας πρόλαβε το κλείσιμο των δημόσιων σχολείων. Άρα δεν έχουμε δικαίωμα φυσικής παρουσίας στο σχολείο αυτό. Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μια κλειστή φυλακή, και είναι αυτονόητο ότι έχουν πολλούς φόβους μήπως και τους μεταδώσουμε κάτι. Ναι. Δεν το βάλαμε κάτω, πήραμε τον εξοπλισμό, βγήκαμε εκτός σχολείου και με την βοήθεια φίλων και εθελοντών συνεχίζουμε την εκτύπωση εκτός σχολείου. Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω τα μέλη του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου Κέρκυρας, που για άλλη μια φορά έδωσαν ενεργά το παρόν σε συλλογικές κοινοτικές δράσεις σαν αυτή του σχολείου μας. Και φυσικά να πω ότι από τον θαυμαστό εξοπλισμό που μάζεψε το σχολείο μας μέσα σε 3 μήνες με εθελοντικές δράσεις, εξοπλισμός μέσα στον οποίο είναι και ο τρισδιάστατος σαρωτής και εκτυπωτής, το μεγάλο κεφάλαιο του σχολείου, το ανεκτήμητο κεφάλαιο του σχολείου, είναι η εκπαιδευτική μας.